Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2020 για το χώρο του πολιτισμού. Και να διαπιστώσω ότι δυστυχώς σε αυτό τον προϋπολογισμό υπάρχουν δυσάρεστα νέα για τον πολιτισμό. Υπάρχουν προβλήματα σε ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους. Κυρίες και κύριοι, για τον πολιτισμό δίνεται λιγότερα από αυτά που έδινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες χρονιές. Προϋπολογίζεται για το 2020 όσον αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού 335.200.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 είχε προϋπολογίσει 350 εκατομμύρια. Είχε προϋπολογίσει δηλαδή 14.800.000 ευρώ περισσότερα. Αλλά και έναν χρόνο πριν, το 2018, και εκεί είχε προϋπολογίσει περισσότερα από τα σημερινά που προϋπολογίζετε εσείς. Το 2018 είχαμε 339 εκατομμύρια. Από το 2018 στο 2019 είχε ανεβάσει το ποσό στα 10.500.000, περισσότερα βέβαια. Εσείς το 2020 πάτε τον προϋπολογισμό κάτω και από το 2018 του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηματικά έντονα προξενεί το γεγονός ότι στον υποκωδικό 01-001 του κωδικού 1021, όπου προϋπολογίζονται 700 εκατομμύρια τακτικής χρηματοδότησης και 19 εκατομμύρια συγχρηματοδοτούμενων πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τον σημειώνεται επιτελικό συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα? Τι σημαίνει επιτελικός συντονισμός Υπουργείου Πολιτισμού? Τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον καθόλου κατατοπιστικό τίτλο? Πρόκειται για ένα ασαφές και καθόλου ευκαταφρόνητο κονδύλι που δεν μας διαφωτίζει για το πού, πόσα και σε ποιον θα κατευθυνθούν τα χρήματα. Βλέπετε, η εμπειρία μας από το λεγόμενο αμαρτωλό ταμείο των συνδικαλιστών του Υπουργείου Πολιτισμού, στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα διαφθοράς για 6 κακουργήματα, δικαίως μας κάνει επιφυλακτικούς. Μιας και αυτός ο επιτελικός συντονισμός του Υπουργείου Πολιτισμού, που για την ακρίβεια είναι 69.804.007 ευρώ, κοστίζει περισσότερο από το ποσό που διατίθεται για τις τέχνες και τα γράμματα, που είναι 65.947.151 ευρώ, δηλαδή είναι 3.856.000 λιγότερα. Τι θα χωρέσετε σε αυτό το περίεργο τίτλο? Τι κωδικούς θα βάλετε εκεί πέρα? Αλλά ο προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι και εργαλείο που αφορά την κοινωνία. Και σε αυτό τον αναπτυξιακό, ο Θεός να το κάνει, προϋπολογισμό, όσον αφορά τον πολιτισμό, δεν προκύπτει από τον κατακμερισμό των οικονομικών μεγεθών τουλάχιστον η παραμικρή αναφορά στα μεγάλα μέτωπα του πολιτισμού. Στο μεγάλο τοπίο που αφορά το αύριο του πολιτιστικού αγαθού, που είναι αναφέρεται δικαίωμα του ελληνικού λαού. Η μέχρι τώρα πολιτιστική σας πολιτική, άλλωστε, δεν αποκάλυψε κάποιο σχέδιο. Αυτή η χαρτογράφηση, για την οποία ακούσαν προηγουμένως, δεν είναι άλλο παρά μια μίζερη, δυστυχώς, και ρεβανζιστική αντιμετώπιση όλων όσων πέτυχε και έκτισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τομέα σε δύσκολες εποχές. Από την ανάκληση της δημόσιας προκήρυξης των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών στις κρατικές σκηνές που είχε προγραμματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο διορισμό προσώπων της προσωπικής επιλογής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, μέχρι το αιμονικό πείσμα σας για τις ανασκαφές του Τύμβου στο Λόφο Καστά, όπου με την βιασύνη σας να συμπεριλάβετε την ανάδειξη του έργου στο success story του κυρίου Σαμαρά, θέσατε σε κίνδυνο τις εργασίες με χρησιμοποίηση βαρέων οχημάτων που επηρέασαν την ευστάθεια του μνημείου. Για να μην μιλήσουμε για το πείσμα σας για τεμαχισμό και αποθήκευση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, στο μετρό Θεσσαλονίκης, κάτι που στην πράξη αποδείχθηκε αχρίαστο. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και οι αρχαιότητες ήταν εκεί και οι εργασίες προχώρησαν. Ανεβάζεται το κόστος με αυτή την αιμονή σας να γυρίσετε στην άποψη του 2014 και καθυστερείτε την παράδοση. Και λιγότερα χρήματα δίνεται στον προϋπολογισμό και τον επιβαρύνεται περισσότερο. Έβγε. Όλα αυτά με τις γκάφες ολκής, όπως η αναφορά από τον Πρωθυπουργό για δανεισμό
των γλυπτών του Παρθηνώνα, που πολύ καλά ξέρετε ότι κάτι τέτοιο σημαίνει αναγνώριση της ιδιοκτησίας των Βρετανών πάνω στην πολύτιμη κληρονομιά μας. Όσο προανέφερα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ένα μικρό δείγμα μόνον της ποιότητας της πολιτικής σας για τον πολιτισμό. Εμείς όμως σχεδιάσαμε και πετύχαμε πολλά σε εποχές, όπως είπα, δύσκολες οικονομικά, και έτσι και τώρα σχεδιάζουμε και θα επιμένουμε σε προγραμματικούς πολιτιστικούς άξονες. Θα επιμένουμε να σχεδιάζουμε για το μεγάλο τοπίο, για όλους τους Έλληνες, να εμπνεύσουμε μια καθημερινή κουλτούρα πολιτισμού που θα βάζει στην άκρη τη βία, τη μισαλλοδοξία, το σεξισμό, την εσωστρέφεια, την ξενοφοβία. Να περάσουμε τον πολιτισμό που αφορά ειδικά τους νέους και τα παιδιά, καθώς και επιμέρους πληθυσμιακές κοινωνικές ομάδες. Έχουμε ανάγκη από ένα Υπουργείο Πολιτισμού που θα σέβεται τους φορείς που εποπτεύει και ακόμα τους εργαζόμενους σε αυτούς τους οργανισμούς και δεν θα τους ασκεί προληπτική λογοκρισία, για παράδειγμα, όπως επιχειρήσατε εσείς με τη γνωστή σας ανακοίνωση. Ένα Υπουργείο Πολιτισμού που δεν θα συνδιαλέγεται μόνο με τους συμμετέρους, αλλά θα πολιτεύεται χωρίς αποκλεισμούς με όλους τους Έλληνες. Έχουμε ανάγκη από ένα Υπουργείο Πολιτισμού που θα φροντίζει όλους τους νέους δημιουργούς, δημιουργώντας θεσμικά εργαλεία. Να μην ενδιαφέρεται μόνο για κάποιους νέους, ώστε επιδεικνύοντας αυτό το ενδιαφέρον τους να βγαίνει από την υποχρέωση απέναντι στους πολλούς. Πρόσφατο παράδειγμα, έρχονται 500 επιστήμονες από το εξωτερικό. Θαύμα. Απολύονται 4.000 επιστήμονες, παιδιά με μεταπτυχιακά και με διδακτορικά από το πρόγραμμα του ΟΕΔ. Φέρνετε καλώς 500, διώχνετε 4.000. Λαμπρά, έβγε. Έχουμε ανάγκη σαν χώρα και σαν κοινωνία λοιπόν από ένα πολιτισμό που θα διευκολύνει τους δημιουργούς και θα φροντίζει τους απόμαχους της τέχνης. Ένα πολιτισμό που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους Έλληνες. Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, τελείωσα. Αλίμονο όμως, εσείς και μέχρι τώρα πολιτική σας, αλλά και με τα στοιχεία του προϋπολογισμού που μας φέρατε, ολοφάνερο είναι πως μας επιφυλάσσετε ένα πολιτισμό των ολίγων για λίγους, ένα πολιτισμό όπου οι λίγοι θα παίρνουν πολλά και οι πολλοί από λίγα έως τίποτε. Όπως και σε όλους τους άλλους τομείς άλλωστε. Στην εργασία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία, τον αγροτικό τομέα, δηλαδή τελικά στην ίδια μας τη ζωή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Έχει ζητήσει.